Λοιπόν, καταρχήν να ευλογήσουμε τα γένια που δεν έχουμε και τις τρίχες που μας φύγανε. Τι προβλέψαμε, ήταν το Ολυμπιακού με πρόκριση. Ήταν το Ολυμπιακού με πρόκριση, σημαίνει 2-1-3-2. Από εκεί και πέρα πήγαινε το έργο αλλού. Είδα, καταρχήν, μας μπέρδεψαν τα site τα οποία δίνουν συνθέσεις. Μας πέταξαν, έγινε ένα μπέρδεμα. Νομίζανε ότι ήταν το 3-5-2, ενώ ήταν 4-2-2-2, δηλαδή 4-4-2 χωρίς εξτρέμ για την Eindhoven. Η Eindhoven στο αμυντικό της κομμάτι ήταν πολύ πιο προσεκτική σήμερα, ασχέτως αποτελέσματος, διότι είχε το στυλ του να βγάλει και τα δύο μπακ πολύ απάνω, σαν εξτρέμ τον Ντάμφρις και τον Μαξ, αλλά άφηνε ένα χαφ, τον Μπόσκαλη συνήθως, ή τον Ντόμας, συνήθως τον Μπόσκαλης, όταν ανέβαιναν αυτοί πολύ, σαν ένα τρίτο στόπερ, που ουσιαστικά δεν ήταν, ήταν ένα χαφ που έμενε πολύ πίσω, έτσι ώστε αν χανόταν η μπάλα να μην τους βρίσκαν με δύο και να τους έφρισκαν με τρεις. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση στον Ολυμπιακό να μην βγάλει ευνηδιασμούς στο ρίσκο και στο παιχνίδι της Eindhoven. Δηλαδή, μπήκε με επιθετικές διαθέσεις η Eindhoven, αλλά κράτησε ένα παίκτη παραπάνω στην άμυνα, τον ένα το χαφ από τους δύο, το 4-2, τον ένα από τους δύο, μπροστά στα στόπερ, για να υπάρχει κάλυψη. Και ήταν ο παίκτης που ξέρει και περισσότερο μπάλα, δηλαδή αν χάνονταν η μπάλα και την έπαιρνε, να έχει και μια καλή πάσα και να μην έπαιρναν οι πρώτες πάσες στα center back, τον Ντέζε και τον Βιάγκερμαν, πώς λένε τον άλλο. Ωραία. Η Eindhoven πάντα έβγαζε ένα παίκτη παραπάνω στα half με τους τέσσερις. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός είχε Μπουχαλάκι στο εξάρι και Εμβιλά Καμαρά στα οχτάρια. Με τον Καμαρά να έχει περισσότερο επιθετικογενή ρόλο. Ο Μπρουμά και ο Βαλμπουενά ήταν πλευρές και αναγκαζόταν πάρα πολλές φορές την αδυναμία του άξονα στο χώρο του κέντρου σε αριθμό να την καλύψει ο Ελαραμπή κάνοντας πολλά μέτρα. Ένας ακόμα λόγος δηλαδή που ο Ολυμπιακός ήταν ακίνδυνος γενικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν και η παρουσία του Ελαραμπή σε πιο πίσω ρόλους για να καλυφθεί αυτό το κενό. Εγώ το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό το φοβόμουν ότι θα το χάσει αν το χάνε με κάθετες πάσες και επιθέσεις πάνω στα center back και στον Μπουκαλάκη. Σήμερα ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός που ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος μοιάζει περισσότερο με Παλαιστή παρά με center back, δηλαδή στη γάμα εθνική συναντάς τέτοια σώματα, είναι απαράδεκτος ο Παπασταθόπουλος. Ευτυχώς λοιπόν, ένα μέρος της πρόκρισης είναι κολόφαρδος Ολυμπιακός που δεν παίζει ο Σοκράτης και να παίξει σε μέδο Σοκράτης να γίνει εκεί πάρτι και παίζει ο Μπα, γιατί θα παίζει ο Σεμέδο βασικός από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και κάνει ένα παιχνίδι και γαμώ τα παιχνίδια. Ψηλά θες, χαμηλά θες, και άμα υπήρχε και τακτική στα κόρνερ να μην υπάρχει ζώνη, θα γαμούσε ο κόσμος περισσότερο. Και ο Ολυμπιακός δεν τρώει γκολ κάθετα, αντίθετα τρώει γκολ ψηλά και με στημένη φάση. Βέβαια, το δεύτερο γκολ έρχεται πάλι από τον άξονα και γίνεται ένα φάουλ, δεν κάνω λάθος, πάλι με τον Ελαραμπή. Εκεί φαινόταν η αδυναμία στο μείον ένα του Ολυμπιακού στα χαφ και ο Ελαραμπή έκανε πολλά μέτρα και κάνει το φάουλ. Μιλώ για το δεύτερο γκολ. Το πρώτο γκολ όμως είναι αυτινό γκολ, διότι το έχει ξαναφάει στο Καραϊσκάκι και δεν το έχει προσέξει. Δηλαδή ο Ζαχάβη, πώς το λένε, είναι ένας πολύ καλός και φοροσφαιριστής. Τους κάνει γκολ με μέτρα στο Καραϊσκάκι, τους ισοφαρίζει, κάνοντας 7-8 μέτρα ανενόχλητος και πέφτει πάνω σε ζώνη στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό να νικάει 4-2. Συγγνώμη για τη φωνή. Και επίσης σήμερα βλέπεις μία ζώνη και έρχεται από τα πίσω μέτρα πάλι ο Ζαχάρ και κάνει ένα πανομοιότυπο γκολ. Ξανακάνει άλλο ένα κόρνερ, το ξαναπαθαίνει. Και στο τρίτο κόρνερ ξυπνάει ο Ολυμπιακός να του βάλει παίκτη το ίδιο Βασίλης, man to man, να μην πάρει πάλι φορά και πέσει στη ζώνη. Η ζώνη στατική. Αν έρθει στα 7 μέτρα, 8-10 με φορά, μπορεί να πηδήξει εν στάση ένας 50 πόντους λέμε, και αν πηδήξει με φορά πηδάει 80. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο είναι δεδομένο ότι έπρεπε να πάρει ρίσκο. Βγάζει τον Μπουκαλάκη που είναι αργός και δεν θα μπορούσε επιθετικά να δώσει παιχνίδι. Τραβάει τον Φορτούνη στα δεκάρια, κρατάει τον Καμαρά πιο μπροστά και αυτόν και βάζει τον Εμβιλά πιο κόφτη. Εκεί πήρε ρίσκο και λέω θα τον βρούνε τον Ολυμπιακό σε αντεπιθέσεις. Σήμερα Γκέτσε, ιδιαίτερα αυτός, Ροτάριο, Τόμας και Μποσκαλή ήταν πάρα πολύ κακή ατομικά. Σε ταχύτητα, σε transition, ιδιαίτερα στο επιθετικό transition, ήταν πάρα πολύ κακή. Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει τις αλλαγές. Ο Φορτούνης έχει πάει σε ράθυμο ρυθμό. Σε ράθυμο ρυθμό. Εκνευρίζομαι, εκνευρίζεται το site και το chat εκεί με τον Φορτούνη, ο οποίος αφήνει τον Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Πήρε την μπάλα, ανάβιασε την ομάδα πάνω, έκοψε, μοίρασε, πάτησε περιοχή, έδωσε την μπάσα στο Φορτούνη να κάνει τη σέντρα για να μπει τον γκολ. Έκανε τα πάντα ο Καμαρά. Και αύριο οι μαλάκες, οι Ολυμπιακοί εφημερίδες θα γράφουν για το μεγάλο Φορτούνη. Με δύο χέρια η μαλακία κάτω στην Αθήνα. Με δύο χέρια η μαλακία κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Χαίστηκα και με την πρόκριση. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι μεγάλη πρόκριση βέβαια. Όταν μπαίνει και ο Χασάν μέσα και ο Ελαραμπή, έγινε ένα φόρτωμα ή δύο. Το γκολ και ένα ακόμα. Δηλαδή, δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να πλευροκοπήσει. Το έκανε με την υπερβολική κατάσταση του Καμαρά που πήρε όλο το κέντρο πάνω του και πάσαρε στο Φορτούνη να κάνει τη σέντρα και να βάλει ο Χασάν ένα πολύ λονδρέζικο αγγλικό γκολ. Να πω και να τελειώσω ότι αυτό που έκανε τις αλλαγές ο Μάρτινς, πήρε πάρα πολλά από τις αλλαγές του, έκανε καλό κοτσάρισμα στο δεύτερο ημίχρο, βοήθησε την ομάδα του. Βοηθάει την ομάδα του αφού κάνει το 2-1, πετάει τρίτο center back, τον παλέμαχο τον Σοκράτη για 5 λεπτά θα βοηθούσε. Ο άλλος ο μαλάκας, ο Βαψομαλιάς, ο προπονητής της ΕΤΟΜ, δεν τη βοήθησε. Και σε καμία από τις αλλαγές που έκανε, και το σπουδαιότερο, πολύ μαλάκα. Στο 79 σου πετάει δεύτερο center forward. Η μπάλα θα πάει εκεί. Θα γίνουν φορτώματα. Εσύ μου κρατάς το Μάλε και το Ζαχάβι 90 λεπτά. Το Μάλε και το Ζαχάβι 90 λεπτά. Βγάλ τον στο 83-84 και παίξε με τρίτο center back για 6 λεπτά 7, 8 με τις καθυστερήσεις. Θα γίνουν 3 φορτώματα. Φάν την μπούτσα λοιπόν και μάθετε ότι το κοουτσάρισμα μετράει πάρα πολλούς προπονητές. Πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν βοήθησε ο άλλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο δηλαδή και το κοουτσάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο των προπονητών. Πολύ καλή πρόκριση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανεβάζει και το πρεστής, νομίζω ότι θα δημιουργήσει και μεταπολιτική αξία καλύτερη, θα το εκμεταλλευτεί όπως το κάνει τα τελευταία 10 χρόνια η διοίκηση του Μαρινάκη.